Επεκτάθηκαν στην περιοχή του Κουμκαπή εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΧ. Οι οδηγοί βρήκαν από σήμερα και άλλους δρόμους κλειστούς, όπως τη Μήνος αλλά και την Ακτή Μιαούλη, όπου οι επιχειρήσεις έκλεισαν για την εκτέλεση των έργων. Όσοι θέλησαν να κατέβουν σήμερα στην Ακτή Μιαούλη, βρήκαν το δρόμο κλειστό και ο λόγος οι εργασίες αντικατάστασης των αγωγών ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΧ. Εκτός από την Ακτή Μιαούλη, κλειστή είναι και η Νικηφόρου Φωκά, αλλά και η οδός Μήνος. Σήμερα ξεκίνησαν τα έργα και στην περιοχή του Κουγκαπή. Γίνεται αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης, θα γίνει σε όλη την περιοχή του κάτω Κουγκαπή. Και ξεκινήσαμε από την οδό, από την Ακτή Μιαούλη, από τη συμβολή της με την οδό Κύπρου, με κατεύθυνση ανατολικά για να καλύψουμε όλο το κάτω Κουγκαπή. Σύμφωνα με την επιβλέπουσα του έργου Ελευθερία Λουπασάκη, γίνονται προσπάθειες ώστε μέχρι την Παρασκευή να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μήνος για να μπορέσει να λειτουργήσει το Σάββατο η Λαϊκή Αγορά, ενώ και η οδός Νικηφόρου Φωκά θα ασφαλτοστρωθεί για να ανοίξει ενδεχομένως σε 2 μέρες. Τη στιγμή προετοιμάζονται οι τομές για να ασφαλτοστρωθούν και να δοθούν στην κυκλοφορία τις αμέσως επόμενες μέρες. Εκτιμώ ότι σε 2 μέρες θα έχουν ανοίξει η Νικηφόρου Φωκά και η Μήνος και θα παραμείνει ένα κομμάτι μπροστά από την αγορά να ολοκληρωθούν και εκεί οι εργασίες μας και να, από όσον αφορά σχετικά τουλάχιστον με τις εργασίες της ΔΕΙΑΧ, της αντικατάστασης δικτύων, να είναι ελεύθερη. Η αντικατάσταση των δικτύων είναι δύσκολο έργο, τονίζει η κυρία Λουπασάκη, καθώς θα πρέπει να λειτουργούν οι υπάρχοντες αγωγοί για να εξυπηρετούνται κάτοικοι και επιχειρηματίες και δεν υπάρχει ο χώρος υπόγεια, όπως νομίζουν κάποιοι, γιατί όλα γίνονται υπό το βλέμμα της αρχαιολογίας, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει εντοπίσει κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει το έργο. Είναι πάρα πολλά τα δίκτυα που συναντάμε και τα εμπόδια. Δηλαδή υπάρχουν δίκτυα ομβρίων, υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης, υπάρχουν οπτικές ίνες, ΔΕΔΙΕ, είναι πάρα πολλά. Οπότε η όποια καθυστέρηση οφείλεται εκεί. Το να καταφέρουμε να βρούμε ελεύθερο χώρο να περάσουμε και τα καινούργια δίκτυα της ίδρυσης. Ενώ παράλληλα λειτουργούν και τα παλιά. Δεν είναι ότι ξυλώνουμε τα παλιά και βάζουμε καινούργια. Πρέπει για ένα διάστημα να λειτουργούν και τα δύο. Εν τω μεταξύ, αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί, καθώς το μηχάνημα έκοψε καλώδιο ηλεκτροδότησης, το οποίο ήταν πολύ επιφανειακά τοποθετημένο, με τις υπηρεσίες να εκτιμούν ότι ανήκει σε ιδιώτη και όχι σε Δήμο ή ΔΕΗ, αλλά αυτό είναι υποδιερεύνηση. Το ρεύμα το συγκεκριμένο, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, ήταν σχεδόν στην επιφάνεια, οπότε ήταν μια, ας πούμε, προσωρινή λύση, η οποία φαντάζομαι θα βρεθεί τρόπος να ξανατοποθετηθεί. Δεν ήταν δηλαδή δίκτυο του Δήμου ή του ΔΕΔΙΕ. Τέλος, η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της ΔΕΙΑΧ στο Κουμκαπή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Μάιο.